κόσμων σου τη Αναστάση της η Χριστέ ο Θεός ημών, έθραυσας εν ισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξας ελεήμων την Ανάσταση πάση, Διώσε και δοξάζομεν μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των άλλων κατελθών των υψωμάτων Γαβρίλ και την πέτρα προσελθών εν θα η πέτρα της ζωής, λευχή μόνον ανεκρόβαζε τες χρεούσες. Άψαστε ημείς της τρινόδους καυγής, έκουσε αεί το ευσημάθητον, ον γαρζητείτε κλαίουσε θαρσίτε, ως αλήθος εξεγείγεται. Διώβατε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τας νόμου εντολάς θεαρέστος τηρούσα, μητέρας Ισραήλ υπερήρας απάσας, την μόνινα υπάρθενον Θεοτόκον κοίσασα, αγιόλεκτε αναπρομήτωρ Κυρίου, μεταστάσα δε εκ γης προστίον ημφώνα δικαίων υπέρκησε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαίωματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σώτε την ισχύν καθελώντα, και συνέ αυτό τον αδάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα συμπαθός της δάκρυσιν ο μαθητριέ κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος προσεφέγγε το τεσμυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίστητε, ο σωτήρ γαρ εξ ανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφόρη εδραμών προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, άλεπεστη προσεφτάσω ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερ, εν ηχούντο αγγέλου τρανός προς αυτάς φθεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρ εξ ανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζωδό την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας, χαρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ηθήνε προς ταύτην δε, ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, αλληλούια,
Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστές σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκήρυτων Χριστέ ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. Ημισούντες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρπηρίες εστέ απεξηραμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάσι ψούτε λαμπρύνετε τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίου. Και έκραξα σοι Κύριε θερμός εκ βάθους ψυχής μου καμή γενέστο προς υπακοήν τα θεία σου ότα. Επί των Κύριων ελπίδω πως της και κτημένος υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονία. Η καρδία μου προσέλογε υψωθήτω και ουδεν θέξει με τον του κόσμου τερπνών προσχάμε ζηλία. Επί την μητέρα αυτού ως έχει τη στοργήν επί το Κύριο θερμότερον φίλτρον χρεωστούμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι Θεογνωσίας πούντος, θεωρίας και σοφίας, πάντα γάλεν τούτο τα πατρώα δόγματα. Ο λόγος σε καλύπτει. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσέ ημάς, ένε και της δόξης του ονόματός σου. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσέ ημάς, ένε και της δόξης του ονόματός σου. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσα εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αργές. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσέ ημάς, ένε και της δόξης του ονόματός σου. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο
ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάρκω τον Κύριο. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Εν εσάτω πνοή. Αξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση με το πνεύμα της. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμμαούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύετο αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούν το μη επιγνώνε αυτών. Είπε δε προς αυτούς την εσυλλογή ούτη ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και έστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο εις ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Σι μόνο παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπεν αυτοίς πία, ιδέ είπον αυτό, «Τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά γεσύν πάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθροι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε η λέγουσιν αυτόν ζήν και απήλθον την έστι των σύννημιν επί των μνημείων και εύρον ούτω καθώς και οι γυναίκες είπων αυτόν δε ουκ ειδών και αυτός είπε προς αυτούς ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού και ήγησαν εις την κόμην
ου επορεύεντο και αυτός προσεποιείτο, πορωτέρω πορεύεστε και παρεβιάσαντε αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμών ότι προς εσπέραν εστί και κέκλεινεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες ειν αυτής και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσας επεδίδου αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτόν και είπων προς αλλήλους ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι εν ημίν ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως διήν γεν ημίν τας γραφάς και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και εύρων συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι γέρθη ο Κύριος όντως και όφθη σήμονη και αυτοί εξηγούντοτα εν τη οδό και ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκείδαμεν. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας διήμας θάνατο θάνατον όλεσεν. Ελεήμων ελέησον με ο Θεός κατά το μένα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανομήμα μου. Επιπλείον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου ευαγινώσω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσας μη. Αντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδόξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι.
Ακούσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεση σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, Αναστάς ο Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν εδωκέν ημί την αιώνιον ζωήν και μέγα ελαιόν. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Παντελεήμονος του Ιαματικού Φανουρίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις και την κοίμηση εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός,
Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θολώσεις το ερυθρέον πέλαγος αυρόχης ίχνεσιν ο μαλαίος πεζεύσας Ισραήλ σταυρωτύπισμος Θεός και εσύ που αμαλήκτην δύναμην εν τη έρημο έτροπόσα του. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε υψώθη στην ημετέραν έκτοσιν επανορθούμενος εν το ακράντο ξύλο του σταυρού την εξύλο ιώμενος πανολεθρίαν δέσποτα ως αγαθός και παντοδύναμος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε εν το άφος σωματικός εν άδουδε με τα ψυχής ως Θεός εν παραδείσο δε μετανιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραφτο. Θεότο και σώσον ημάς ασπόρος το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος τον του Θεού συνήλυφασιών και σαρκή απεκίσας τον εκ Πατρός αμήτωρα και δήμας εξ σου απάτωρα. Ο Σωτήρ και ρίστης μου από του τάφος Θεός ανέστησε εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερος συνθλάσαντα τη δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρόσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες υγιενείς, ευχαρίστως βόντες ένων εκτενός, αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος. Και δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας Θεοτόκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 165 πατέρων, τον εν τη πέμπτη Οικουμενική Συνόδο συνελθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελόντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Σου του υψίστου ο προφήτης Αβάκουμ
κατά νόν νεκρόβαζε, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Απειρόγα με Παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτο κασάχρονων ιών. Μάση τη υμνούσισε σωτηρίαν βραβεύοντα. Την θεία ταύτην και πάντημον τελούντε σε ορθήνη Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τας χείρας χωτίσομε, τον εξαυτίστε εκθέντα Θεόν δοξάζονται. Που και λάτρευσαν τη κτήση Θεόφρονες, παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν. Ανδρίως πατήσαντες χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν προσκυνούμεν τον Κύριον, έδωσε βαγίσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δεν εργούμενος. Την οικουμένην άπασαν να γύριξαλούσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, τε υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Και μητέρα του φωτός μνηστημόντες μεγαλύνω. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφή. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακαρίουσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, είναι αδιαφόρος Θεών όγον τεκούσαν, την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επίσης επί μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Σε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνος διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Καθήλε την άστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ανέλαβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα του αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν,
Κοινό άντος Θεό το εικόνα σε μεγαλύνομαι. Πάπας γηγενής κυρτάτο το πνεύμα τη λαμπαδουχούμενος πανηγύριζε το δε αηλωνόν. Φύσεις γερέρουσα τα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεότο και αγνή θα υπάρθενε. Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δαήθωμε. Η ελέησον. Αντιλαβούσες εν ελέησον και διάφυλεξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Η ελέησον. Σπαναγίες εκράν υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σκύ Κύριε. Ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς πλών των άρτων ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετήχανον ότε τούτης ελάλη εν τη οδό και γραφές ειρμήνευεν αϊπέστη μεθόν γέρθη κράξομεν οφθείτε και το Πέτρο. Χρεωστικός υμνήσομε την Θεοκλήτων Άννα την Θεοτόκον Ναύτικα την Παρθένον Μαρίαν κύσας απαρελπίδα αγχιστεύς κατά σάρκα Χριστού του λυτρωτού ημών ανεδείχθη του ταύτην Θεοπρεπός προσλαβώντος σήμερον ψίστης υπέρ ημών πρεσβεύουσα και ειρήνης του κόσμου. Έλευσον Δέσποτα Άγιε, ήλθος τέταρτος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Θεόν εν της Αγίης αυτού εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού εν το Σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρας ηλευθέρωσας ημάς και εν το θάνατο σου τον την φύσιν ημών τυραννίσαντα διάβολον κατήργησας εν δε τη εγέρση σου χάρα στα πάντα επλήρωσας διοβόμενσι ο Αναστάς εκ των νεκρών Κύριε δόξα Συ. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, πως ο Σταυρό Χριστέ σωτή, οδήγησον ημάς επί την αλήθεια σου. Κερίσε ημάς των παγίδων του εχθρού, ο Αναστάς εκ των νεκρών αναστήσον ημάς, πεσόντας τη αμαρτία. Ετοίμας την χείρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, η πρεσβεία των Αγίων σου. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, των πατρικών σου κόλπων μη χωριστείς μονογενές λόγε του Θεού, ήλθες επί γης δια φιλανθρωπίαν, άνθρωπος γενόμενος ατρέπτος και σταυρών και θάνατον υπέμεινας αρκή ο απαθής τη θεότητη. Αναστάς δε εκ νεκρών, Αθανασίαν παρέσχες το γέννη των ανθρώπων ως μόνος παντοδύναμον. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, νήμην τελούντες εσύ αν σε ανυμνούμε Χριστέ, τον παραδόξωσον αν εκ ζωής της προσκέρου, προς την άλυκτον δόξαν μεταστήσανται, ως μητέρα υπάρχουσαν, της ετεκούσης ασπόρος υπεφύος, Θεοτόκου και Παρθένου μητρώου. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, προστάσα ύλους χωρίας και των δικαίων σκηνάς, εν θα αγγέλων τάξης, εν θα δήμος Αγίων, χαρά εορταζόντων άγεται νυν,
των δικαίων τα πνεύματα, Ιωακήμ και της Άνισους ευσεβώς, εφημούντες μακαρίσομεν. Yeah.
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχει Θεότο και Παρθένε. Δια γάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και ημείς εζωποιήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Υπνοούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασίλε, επουρώνιε Θεέ, Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Ως δέξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, ελέησον ημάς. Ότις ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ο Θεός την ημέραν ευλογήσωσε και ελέησω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του. Αξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δε δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξόν με, που μην το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός.
η πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Ορότινον το ελαιός σου της γηνός κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονε, άσομεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών, το θελόντα το θανάτο των θάνατων, τον οίκο εδώ και νημί και το μέγα ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κόμης ταύτης, πάσης κόμης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων,
εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάστα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός. Θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Και αίτια εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβουσου σου ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα δίνειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Επίσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Ο Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε εκ του Κυρίου μαθήτριε και την απορρίψασε της Αποστόλης αυχόμενε έλεγον εσχύλευτε ο θάνατος πηγαίνθη Χριστός ο Θεός βορούμενος στο κόσμο το μεγάλο. Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστός. Απόφαση απορρίψα.
Και εσύ την δόξαν και των δρυσάγιων ύμνων αναμέλπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνα, εις τον αιώνα. Ο Θεός ο Άγιος φωνή είπα τον Σεραφείμ πανημνόμενος και είπα τον χαιρόμενο του Ξολογούς και προπάσχει πριν ανάμεσα στους κλίνες. Ο εκ του μειόντος εις την επαρασία, ο και πατή χαρίσματι κατά κοσμή σας, ο Θεός ο Θεός ο Θεός σε ψωθρία μετά, θα ξεχνάς τα πλούσια να ξεχνάς τα πλούσια. Anymore.
Στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε τη δεξιά στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε την δεξιά σου. Κύριε, Κύριε, και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε τη δεξιά σου. Κύριε σώσον τους
ευσεβή. Κύριε σώσον, και κατέξε αυτούς στον κύριο της Ευαγγελίας, Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Και επάκουσον ημών. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Ζαγοράς υπερτίμου και εξάρχου πελασγών ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη Ιγνατίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Ζαγοράς υπερτίμου και εξάρχου πελασγών ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού προσκομέν εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ Σοφία προς Γαλάτας επιστόλης Παύλου ο ανάγνωσα μας πρόσκομεν αδελφοί Αβραάμ δύο Υιούς έσχεν ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας άλλο μεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας Αττίνα εστίν αλληγορούμενα αυτε γάρισι δύο διαθήκε μία μεν από ορουσινά εις δουλείαν γενώσα ήτης εστίν Άγαρ το δε Άγαρ συναόρος εστίν εν τη Αραβία συστοιχείδε την γην Ιερουσαλήμ δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής ιδε άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ήτης εστι μήτυρ πάντων ημών γέγραπτε γάρε φρανθητή στήρα
Ιού τίκτουσαν, ρίξαν και βόησαν Ιού κοδίνουσαν, ότι πολλά τα τέκνα της έρημου μάλλον ή της εχούσης των άνδρων ειρήνηση Παναγινός κοντή. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση με το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι χαλεπίλιαν, ώστε μη ισχύειν την απαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, τι μην και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένοι, οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, η εκβάλιση μας επίτρεψον ημίν απελθήν εις την αγέλην των χείρων. Και είπεν αυτής υπάγεται, οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χείρων και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν της είδαση. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων και ειδού πάσα η πόλης εξήλθεν η συνάντησιν το Ιησού και ειδώντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτό και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλη. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι Κύριε. Ακόμα θαυμαστό γεγονός μας παρουσίασε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία στην Ευαγγελική Περικοπή, και δεν είναι άλλο από την θεραπεία των δαιμονισμένων στη χώρα των Γεργεσινών. Λίγο πριν από αυτό το γεγονός, ο Κύριος έχει καταπαύσει τα κύματα της θαλάσσης και έτσι έδειξε ότι είναι Κύριος πάσης της φύσεως και της κτήσεως. Και τώρα με αυτό το θαυμαστό γεγονός αναδεικνύεται και αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος και απέναντι στον διάβολο και στον σατανά. Ήταν οι δαιμονισμένοι, όπως περιγράφονται στο Ιερό Ευαγγέλιο και σε άλλη περίπτωση ευαγγελιστού που μιλάει για έναν δαιμονισμένο, άνθρωποι που είχαν κάποια χαρακτηριστικά, όντως είχαν καταληφθεί από δαιμόνιο, και το πρώτο που παρουσίαζαν ήταν να μην μπορούν να μείνουν με τους υπόλοιπους, με την κοινότητα. Και αυτό γιατί ο βίος τους είχε πλέον βιαιότητα. Αντιδρούσαν βία
μπορούσαν να καταστρέψουν το κάθε τι, εν τέλει πολλές φορές και τους ίδιους τους εαυτούς του. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι είναι συμβολικό αυτό που συνέβη με τους χείρους που παράνομα εκτρέφοντο, γιατί ακριβώς σαν τους χείρους είναι τα ανθρώπινα πάθη, γιατί αυτά πολλές φορές οδηγούν σε μία δαιμονική κατάσταση τον άνθρωπο. Και μπορεί μεν πολλές φορές να μην διακρίνουμε την κατάσταση αυτή όπως τόσο έντονα περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, με αυτούς οι οποίοι πλέον έμεναν στα μνήματα μακριά από την κοινότητα και τους υπόλοιπους κατοίκους, όμως πρέπει να προσέξουμε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι αποκτούν μια δαιμονική αιμονή, μια αιμονή η οποία οφειλωμένη σε πάθη εσωτερικά και ψυχικές καταστάσεις πολλές φορές τους οδηγεί να πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις αιμονές και τις ιδέες τους και τις σκέψεις τους με τη βία. Και μάλιστα πολλές φορές πιστεύουν ότι η καταστροφή θα φέρει αποτέλεσμα. Και βέβαια σε ακραίες καταστάσεις αυτοκαταστρέφονται και οι ίδιοι, πρώτα πολλές φορές ψυχικά και συχνά και σωματικά. Είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου διακρίνει κανείς ότι όταν ο άνθρωπος χάσει τη δυνατότητα κοινωνίας με τον Θεό και την αλήθεια, τότε εμπίπτει σε μια κατάσταση που ο λαός μας τη λέει δαιμονική. Κοίταξε δες, λέει, σαν δαίμονας κάνει. Είναι ακριβώς αυτή η βιαιότητα πολλές φορές που χαρακτηρίζει ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα νομίζουν ότι υπηρετούν και ιδιαίτερους σκοπούς. Στην περίπτωση όμως εδώ έχουμε και ένα γεγονός που όντως εκπλήττει, ξαφνιάζει. Ενώ θα περίμενε κανείς οι κάτοικοι αυτής της χώρας, αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής να δεχτούν ως ευεργεσία τη θεραπεία των δικών τους ανθρώπων, γιατί δικοί τους ήταν αυτοί που ζούσαν στα μνήματα και αυτοκαταστρέφοντο, συνέβη το εκπληκτικό, επειδή θίγει και εθίγησαν τα συμφέροντά τους στο θέμα των χείρων, να ζητήσουν από τον Χριστό να απομακρυνθεί από κοντά τους, να φύγει. Φοβήθηκαν ότι η παρουσία του θα δημιουργούσε και άλλα θέματα που θα έθιγε τυχόν καταστάσεις και συμφέροντα, και έτσι του είπανε να φύγει. Και ο Χριστός έφυγε. Γιατί ο Χριστός ποτέ δεν μένει εκεί όπου δεν τον θέλει κάποιος με την καρδιά του. Ποτέ ο Χριστός δεν επιβάλλεται με τη βία. Ποτέ ο Χριστός δεν έρχεται να κατακτήσει. Ο Χριστός έρχεται να κερδίσει την καρδιά των ανθρώπων και ένα ναι μέσα στην ελευθερία του ανθρώπου. Και ο Χριστός έφυγε και δεν ξαναγύρισε στη χώρα εκείνη. Και αναρωτιέται κανείς, αλήθεια, πώς ξαφνιάζουν τα πράγματα. Οι μεν θεραπευμένοι βρήκαν και πάλι την όντως ζωή, γιατί οι ίδιοι ένιωσαν την ευεργεσία. Αυτοί οι οποίοι δεν έπασχαν φαινομενικά παρέμειναν καταδικασμένοι να μείνουν μακριά και να χάσουν την αλήθεια της παρουσίας του Χριστού, δεσμευμένοι στους χείρους. Με άλλα λόγια, στο πάθος της φιλαργυρίας, στο πάθος του κέρδους, ένα πάθος που πολλές φορές δεσμεύει δαιμονικά, θα λέγει κανείς, τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό πρέπει να στέκεται κανείς και να διαπιστώνει τι συμβαίνει γύρω του, ξεκινώντας όμως πάντοτε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Το να ρίχνουμε μια ματιά μέσα μας εσωτερικά και να διαπιστώνουμε μήπως τυχόν πολλές φορές, χωρίς καν να το έχουμε αντιληφθεί, γιατί έτσι συμβαίνει, έχουμε υποχωρήσει σε πάθη που μας στερούν τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας και αγάπης με τους ανθρώπους, που μας οδηγούν σε βιαιότητα, και δυστυχώς τα φαινόμενα της βίας ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι έντονα, και μάλιστα σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, μια βιαιότητα που εκφράζεται ακόμη και εκδηλώνεται και μέσα στα σπίτια, στην οικογένεια, με τρόπους και καταστάσεις αυτοκαταστροφής και καταστροφής που φτάνουν μέχρι τις εγκληματικότητες πράξεις απέναντι σε συνανθρώπους. Όλα αυτά είναι φαινόμενα που θα πρέπει κανείς να τα διακρίνει, και ξεκινώντας από τον εαυτό μας να στεκόμαστε απέναντι στο ερώτημα: εμείς έχουμε υποδεχθεί τον Χριστό? Θέλουμε τον Χριστό να είναι ο Κύριος της καρδιάς μας και της ζωής μας? Θέλουμε να είναι ο Κύριος του τόπου μας,
της κοινωνίας μας. Ή μήπως καμιά φορά είμαστε και εμείς σαν τους Γεργεσινούς, που ξεχωρίζουμε τα πράγματα και ίσως εν μέρη ζητάμε από τον Χριστό να απομακρυνθεί, κρατώντας αυτό που θεωρούμε ότι είναι το δικό μας συμφέρον. Τα ερωτήματα είναι κέρια, αγαπητοί μου, και θα πρέπει με ειλικρίνεια να απαντήσουμε, και ίσως και μέσα από αυτή την οπτική θα μπορέσουμε να δούμε και πολλά φαινόμενα πολύ πρόσφατα και της εποχής μας. Όποιος πιστεύει ότι με τις αιμονές, με τη βία, με την αναταραχή, με το ξεχώρισμα από την κοινωνία που όλοι προσπαθούμε να συγκροτήσουμε με ενότητα, μπορεί να επιβάλλει τις δικές του ιδέες και σκέψεις και πολλές φορές μάλιστα αυτές που έχουν σαν προϋπόθεση να αφήνουν τον θάνατο να παίζει το δικό του παιχνίδι και το μαύρο, τότε δυστυχώς έχουν πέσει πολύ έξω. Θα πρέπει να σταθούμε ικανοί να βλέπουμε την αλήθεια, να σφυριλατούμε την ενότητα και να έχουμε τον Χριστό ως οδηγό και Κύριο της καρδιάς μας και της ζωής μας. Αμήν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Της η χάρη της σοφίας. Κύριε ελέησον. Πάλι μου και πολλάκης, σύ προσπίπτομεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα σφιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύμος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν φίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός η λάστη μου τα μακροθυμίσουν. Ο Θεός η λάστη μου τα μακροθυμίσουν. Δις άξιος των συνεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και των εσπροσεύτης. Ο γάρδια που είναι σημαίρα και φοδρών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άθατον και ανέκτητο και ανεμάπτου θυσία στην ιδέα διαπέρα τη σύγχρονη πόλη. Σύγχρονη πόλη, ο κύριο Θεό, ο 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 μόνο Άγιο και να γύρισε ένα παγόμενο. Σε την είδη σοφότων μόνο αγαθών και δίκων. Επίβλεψε με τρομακτικό και καθάρισε όλη την ψυχή και την καρδιά του συνειδήσεω πονηρά. Και ικάνωσε όλη τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματο ενδεδειμένου τη Ιρατία χάρη. Παραστείνεται για στάχτρα θέση. Χειρουργήσε το Άγιο και άγματο σώμα και το τίμον αίμα. Σιγά προσέρχομαι, κλείνα στον εαυτό αυχένα και δέω μέσα. Μία προσκέψη το προσωπικό σα παιδί. Ιδέα που δοκιμάσει να εκπέμπει του αναξίου όπω είναι και εσύ που τα μαρτωρού και αναξίου στα δωρά τα αυτά. Σιγά δύο προσφέρον και
Υμνών λόγω του πάθους του Σκύλου. Ον Χριστό. Αδελφοί και στρίτες. Συνόδου των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και των διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν το δήμο τούτο εν τη ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό. Πάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενείες όντων, των εν θαλάσσι και αεριπλεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινώντων, αστέγων και ανέργων, των εν πολέμο και δεινή εχμαλωσία ομοδόξων αδελφών ημών. Πάντων ημών, των εν ευλαβία και κατανήξη επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατόχων ημών Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ηλίου των Αρχιερέων, των αημνίστων κτητόρων των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσκάτων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση, ζώντων τε και κινημένων, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων της ιεροσύνης. Ο
ευχήμων Ιωσήφ από το ψήμιο σου αυτό. Συντονίδε, εμείνατε Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ηλκήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Καταρά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ενώδυναν επέσιν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παράθωμεθα. Δια των τιμών και ομολογενούσιο μεθοευαγητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, γίνει και αγή και ίσους αιώνας των αιώνων. Πάση εγώ πνεύμα Ιησού. Ευχαριστήσουμε να ήλωση να ενωμονία ομολογήσουμε. Ομολογήσω σε Κύριε εις Χριστούς Κύριος στέλνος. Εν σοφία πρόσχομε. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, Θείου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς, και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμεν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Ωμή. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου πρόσκομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίον εν έσεων. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών. Με τα του Πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας. Μεν το Κυρίο σε ευλογήν, σε ευχαριστούν, σε προσκυνούν εν πάντη τόπο της κορδίας σου. Σίγαρη Θεός ανέκτος, σας απεριλόητος όλους, σας και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος σου στέλνει μας παρηγενήσε και παραπεσόντας ανέστητας πάντα και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέδουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάχτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίου σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τη σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερουτά. Των επινίκιων ύμνων άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος και Παναγιός και Παναγιός και μεγαλοπρεπής τον κόσμο σου προσυγάψας, ως τον Υιό σου δεν είναι απάς που πιστεύουν σε αυτό μια απόλυτα και πάσα την υπερημών οικονομία του Υιός σου. Ευχαριστήσεις και τις Αγίες Αυτομάτητες και αυτομάτητες και ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ωσανά ο εν της λάβετε, φάγετε του το μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως, και το ποτήριο, μετά το δειπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Μεν την του Σταύρου του Τάφου, της κρυμμένα Αναστάσεως, τους αιώνους Αναστάσεως, συγκριτσιόν καθέτες εδώ, δεύτερος και αδόξου πάλι παρουσίας. Τα σα εκ των σών συ κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομαι στην λογική τάφου και παρακαλούμε σε και διόμεθα και εκεί. Κατάπτυξε το πνεύμα στο άγγελο μας και έπειτα προκύνοντα τα τάφου. Ο Θεός συνάστημα. Ο Θεός και
Επίσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίου. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουν στην νύψη ψυχή, ει άφεση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρησία την προσέγα, μη ει κρίμα ει κατάτρεμα. Έτι προσφέρομαι στη λογική τάφυλα τριών υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρετός της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Δόξιον δεσποινός παρακαλούμε σε εμείς την κύριε Πάση Επισκοπής Ορθόδοξων των Ορθοδοξών. Έτσι προσφέρουμε στη λογική τα φυλακή με τις εξαρτήσεις υπέρ των εναρτήρων και σε λίγο υπέρ των εναρτήρων και σε λίγο υπέρ των εναρτήρων Κύριε πλέον, ότι μπορούν να δώσουν το καμνό των εκπαλώτων και τους εκπαιδευτικούς. Και καλή ερώτηση του καθαρίσεις Μνήστητη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, οργάνισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμωγία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των Λόγων της εις Αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. Και δώσε μην ελεγιστόμενη και μια καρδία. Δοξάζειν και μην το πάντημον και με δολοπρεπέσω ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Του πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμε. Καταξιώσουν μας μεταλαβήν των επιπλέον. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν,
και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα. Τα σκεφαλά σημών και κυρίω κλείνομαι. Αυτό δεν σπαθεί να το κάνει. Έχει πει σπουδαίο και αίμα, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύνον δέσπατα προκειμένου να πάει μέσα σε αγαθό εξομάλυση. Κατά την εκάστο τη ιδίαν θρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον. Τη οδηπορούση συνόδευσον. Του νοσούντα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού με Θεού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγίας. Μελίστε και διαμέρισε το αμνός του Θεού μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Αλλά τους μετέχοντας αγιάζονται. Πλήρωμα από τη ριού πίστεως πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Ευλογημένης έστω Αγίου πάντοτε. Σήμερα έχει καινούν τα άλλα. Ο Μίγαρ της εκκλήσης των μυστήριων που φίλοι μας δώσουν καθά περίοδο. Άλλος ο ληστής ομολογός στην μύστη. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκύκλειος 3045, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Εκκλησία και επιστήμη στον αγώνα κατά της πανδημίας». Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού είναι ο άνθρωπος, ο οποίος πλάστηκε για να ζει αιώνια. Ο εγωισμός οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση και η πτώση έφερε ως συνέπεια τις ασθένειες και τον θάνατο. Ο Δημιουργός μας, για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις ασθένειες, μας χάρισε την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας με τη βοήθεια της τότε ιατρικής εθεράπευσε τον Εζεκία. Στη Καινή Διαθήκη εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος μας τονίζει την αναγκαιότητα της ιατρικής επιστήμης, λέγοντας «Ουχρίαν έχουσιν οι ιοσχύοντες ιατρού, αλλη κακώς έχοντες», που σημαίνει πως όταν το σώμα ασθενεί υπάρχει ανάγκη της συνδρομής των ιατρών. Ο Άγιος Νεκτάριος επίσης, λίγο πριν από τον θάνατό του, μη αντέχοντας τους πόνους της ασθένειάς του, ζήτησε ιατρική φροντίδα στο Αρετέιο νοσοκομείο, όπου και εκοιμήθη. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, πρωτοπόρος σε ιατρικά επιστημονικά επιτεύγματα, χάριζε και εξακολουθεί και μετά την κοίμησή του να χαρίζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους την υγεία του σώματος αλλά και της ψυχής. Στην εποχή μας, ο Όσιος Πορφύριος
ανεδείχθη ο κατεξοχήν Άγιος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος τον πόνο των ασθενών, ζητούσε από τους ανθρώπους να προσεύχονται για τον φωτισμό των ιατρών και όταν τους επισκέπτεται η αρρώστια, να απευθύνονται σε αυτούς για βοήθεια. Έτσι, και σήμερα η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερών αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από το θανατηφόρο πανδημία. Με τον φωτισμό του Θεού και την επίπονη προσπάθεια των επιστημόνων ερευνητών, η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεσή της το εμβόλιο το οποίο είναι ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας. Η ελπίδα έχει ανατείλει για επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά κυρίως για την ανεμπόδιστη συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια της Εκκλησίας μας, με κορύφωση την κοινωνία όλων μας κατά τον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωρίζοντας πως ο εμβολιασμός αποτελεί μεγίστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, συνιστά σε όλους σε συνεννόηση με τον ιατρό τους να αξιοποιήσουν το δώρο αυτό που μας χάρισε ο Θεός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και κάθε άνθρωπο υπέρ Χριστός απέθανε. Και θέλει αυθεντικώς να διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ο φόβος για οτιδήποτε είναι πρωτόγνωρο, συχνά δημιουργεί αντιδράσεις ή καχυποψία με αποτέλεσμα πολλές φορές να ακούγονται φωνές που προκαλούν σύγχυση και διαχωρισμό. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το αίτημα του Κυρίου μας κατά την αρχιερατική του προσευχή «Ην απάντες εν όσοι». Στη δύσκολη αυτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη, αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, διότι εάν αυτά εκλείψουν, ο φόβος κυριεύει τις καρδιές των ανθρώπων και κατά τον προφήτη Δαβίδ εκεί εδηλίασαν φόβο, ου ουκίν φόβος. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, σας καλούμε να ακούτε την φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι πάντοτε με υψηλό αίσθημα ευθύνης ενημερώνουν τους πολίτες, προτείνοντας ενδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των δυσχεριών που κάθε φορά προκύπτουν. Πολλές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται αβασάνιστα απόψεις, οι οποίες στερούνται επιστημονικότητος αλλά και εκκλησιαστικού πνεύματος. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ευαγγελιστού της Αγάπης, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. «Μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν». Παιδιά μας, καλούμε όλους σε πανστρατιά προσευχής, η οποία άλλωστε αποτελεί και το κατεξοχήν όπλο των χριστιανών, ώστε μαζί και με την τήρηση των ιατρικών οδηγιών και με την βοήθεια των επιστημονικών επιτευγμάτων να εκλείψει η πανδημία και η οσμή θανάτου από την ανθρωπότητα και όλοι ενωμένοι να δοξάζουμε τον αρχηγό της πίστεώς μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε σε αυτόν τον κόσμο ή να ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν. Μετά της εν Κυρίω και αγάπης και πολλών πατρικών ευχών, ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος, ο Μυτιλίνης Ερεσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος, ο Γουμενής της Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος, ο Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, ο Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, ο Δρυινουπόλεως Πογωνιανής και Κονήσης Ανδρέας, ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, ο Άρτης Καλίνικος, ο Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως Αθηναγόρας, ο Ζακίνθου Διονύσιος, ο Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού Κύριλος, ο Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβριήλ, ο Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, ο Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Ωραιών Φιλόθεος. Ιερεύτη ψήσεις του πρόσωπου. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Που
Κύριε, τη βασιλεία. Ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύερομεν πιστήν αλήθη, ο αδιαίρετον τριάντα προσκυνούντες. Ο αυτή γάρι μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εφυσάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου πάντως προύσον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα. Ευχές και εσείς εν δόξα το και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δω εις αγαθή και πανδόρημα τέλειον αν ασθενιστεί καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να απέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Αφορμή και λόγος για τη σημερινή μας παρουσία και την Θεία Λειτουργία εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σε αυτό το ψακουστό μούρεση του Πηλίου, στο ναό της Αγίας Τριάδος, στάθηκε η παρουσία του αγαπητού μας αδελφού, πατρός Αποστόλου Μαλαμούση, ο οποίος είναι γνωστός για τη μεγάλη του δράση στη Γερμανία, ιδιαίτερα στο Μόναχο, κατάγεται από εδώ και πρόσφατα δέχθηκε την παράκλησή μας να είναι αντιπρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού της Μητροπόλεως μας Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Θέλοντας να τον ευχαριστήσουμε και να τον τιμήσουμε, αποφασίσαμε σήμερα να συνεδριάσει εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι τελέσαμε και τη Θεία Λειτουργία και ο ίδιος θέλησε να μας προσφωνήσει και να ετοιμάσει και μία σχετική υποδοχή. Με παρακάλεσε όμως το κείμενό του να το αναγνώσει ο πατήρ Σεραφείμ, ο ίδιος έχει ένα πρόβλημα με τη φωνή του και προκειμένου να ακουστεί και να μην και ο ίδιος ταλαιπωρηθεί, ο πατήρ Σεραφείμ θα διαβάσει το κείμενο που έχει ετοιμάσει ο πατήρ Απόστολος και στη συνέχεια θα έχουμε τα υπόλοιπα. Σεβασμιότατε, καλώς ορίσατε στο Μούρεση. Ως νυν εν δημών απόδημος της γενέτειράς μου κόμης Μούρεση, εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά για τη σημερινή ποιμαντική επίσκεψή σας εδώ, στον υπέροχο αυτό τόπο που έχει ήδη χαρακτηριστεί στο χώρο του διαδικτύου ως το διαμάντι του Πηλίου και ως γέφυρα μεταξύ βουνού και θάλασσας. Τελέσατε σήμερα την Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος που κτίστηκε μπροστά από 349 χρόνια και φυλάσσει με μεγάλο σεβασμό Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Στο Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρεται η ρήση ότι ο Κύριος μας εισήλθε εις κόμην Τινά, όπου και παρέμεινε ευεργετών και ιόμενος. Και εσείς, Σεβασμιότατε, ήλθατε σήμερα και πάλι στο Μούρεση, εμφορούμενος από την Αποστολική Διαδοχή ως Αρχιερέας εις τύπων και τόπων Χριστού, για να μεταλαμπαδεύσετε στο εδώ υπάρχον μικρό πίμνιο λόγο ζωής και αλήθειας και να στηρίξετε κάθε ελπίδα και οραματισμό του για την επικράτηση και στη γη της Βασιλείας του Θεού. Τη μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη των ενωρητών για την επίσκεψή σας θα σας τη μεταφέρει ο εκπρόσωπος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Σε όλη σας την ιερατική και αρχιερατική διακονία στον Αμπελώνα του Κυρίου, εργάζεστε με ανίστακτο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, ως ενιαία δημιουργία του Θεού. Είναι σημαντικότατο το γεγονός ότι η άκρα ευαισθησία σας σε θέματα περιβαλλοντικά άπτεται της αγωνιώδους κραυγής του προκαθημένου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, στον οποίο ως γνωστό δόθηκε ο εύστοχος χαρακτηρισμός «Πράσινος Πατριάρχης». Θα τολμούσα να χαρακτηρίσω και εσάς ως τον Πράσινο Μητροπολίτη. Διοργανώνετε συνεχώς συνέδρια και ομιλίες, συστήνετε ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, πρωτοβουλίες σας που αποτελούν πρωτοπόρα εκκλησιαστικά ανοίγματα για να προβάλλετε το κάλλος της φύσης ως του χώρου υγιούς διαβίωσης του ανθρώπου και αναδείξεως του κατ' εικόνα Θεού καθοδόν προς το καθομοίωσιν. Στα οράματα και προγράμματά σας αυτά εντάσσεται και η αξιοθαύμαστη πολύπλευρη δραστηριότητα της Μαγνήτων Κιβωτού και ιδιαίτερα η λίαν επιτυχής υλοποίηση της θεματικής ενότητας με τον τίτλο «Το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου». Ανήκω και εγώ προσωπικά στον κύκλο των ανθρώπων εκείνων που περπάτησαν από Κηλίας Μητρός στα μονοπάτια του Πηλίου και γαλουκήθηκαν με το θρόισμα των δένδρων, με τις μελωδίες των πουλιών, με τις ευωδίες των ανθισμένων οποροφόρων δένδρων και των κάθε είδους ανθέων και βοτάνων, με τις εξαίσιες ανατολές του ηλίου που ξεπροβάλλει ως ολοπόρφυρη πύρινη σφαίρα από την κορυφή του Αγίου Όρους και τα θαυμάσια χρώματα του βασιλεύοντος ηλίου στο Αιγαίο Πέλαγος, με την αρμονία βουνού και θάλασσας και τόσα άλλα βιώματα. Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμώ και πάλι να σας ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας τόσο για την προπενταετίας παρασημοφόρησή μου, όσο και για την ιδιαίτερη τιμή του διορισμού μου ως Αντιπροέδρου της Μαγνήτων Κιβωτού. Με αυτή μου την ιδιότητα χαιρετίζω και καλωσορίζω και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σας συνοδεύουν σήμερα, Σεβασμιότατε, στην ευλογημένη επίσκεψή σας στο Μούρεση και χαίρομαι για το γεγονός ότι η τέταρτη τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαγνήτων Κιβωτού υπό την Προεδρία σας θα λάβει χώρα σήμερα εδώ στο Μούρεση, σε τόπο και χώρο που αποτελεί ένα θαυμάσιο μικρό τμήμα του μεγάλου μονοπατιού του Πηλίου, με το σπήλαιο Κένταυρο Χείρων και το γραφικότατο μονοπάτι προς την Ταμούχαρη. Οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, στην Κοινότητα Μουρεσίου, στον Εξοραϊστικό Σύλλογο Μουρεσιωτών και στην Εφορία Σπηλαιολογικών Ερευνών Οχείρων για την όμορφη, αγαπητική και αρμονική συνεργασία μας για την προετοιμασία της σημερινής σας επίσκεψης μίας λαμπρής για το Μούρεση ημέρας. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να σας επιδώσω ένα μικρό μεν, αλλά συμβολικό δώρο. Μία χειροποίητη γλίτσα που φέρει στην κεφαλή την επιγραφή «Το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου, Μούρεση 2021», για να σας στηρίζει στις περιβαλλοντικές οδηπορίες σας στα μονοπάτια του Πηλίου. Σεβασμιότατε, θα είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσω μαζί με τα μέλη της Μαγνήτων Κιβωτού και στη δεύτερη πατρίδα μου, στο Μόναχο. Είστε όλοι εγκάρδια προσκεκλημένοι. Και τώρα το μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας μας, κύριος Κωνσταντίνος Καρκαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κύριος Ευάγγελος Μαμούρης και η γραμματέας του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μουρεσιωτών, κυρία Αντιγόνη Λάμπρου, θα σας απευθύνουν ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας μας σας καλωσορίζει θερμά σήμερα στο χωριό μας,
και σας ευχαριστούμε για την ευλογία που μας παρέχετε με την παρουσία σας και ιδιαίτερα με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Η ενορία μας βλέπει στο πρόσωπό σας το στοργικό πνευματικό πατέρα που με περισσή αγάπη φροντίζει αδιάλειπτα να έρχονται στο χωριό μας κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή ιερείς από το Βόλο για να τελούν τη Θεία Λειτουργία και τα Ιερά Μυστήρια. Επίσης σας ευχαριστούμε για το μεγάλο ενδιαφέρον σας και την ανάληψη πρωτοβουλειών για την αναστήλωση και την ανακαίνιση του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου στην Ταμούχαρη, όπου υπάρχουν και περίφημες τοιχογραφίες του Παγώνη από το 1800. Σεβασμιότατε, μπροστά από 2 χρόνια επισκεφτήκατε και πάλι το χωριό μας και μας κοινοποιήσατε τότε ότι θα προβείτε σε απαραίτητες ενέργειες για την παραχώρηση του αρχοντικού ρέτσου που βρίσκεται κάτω από την πλατεία του χωριού στη Μητρόπολη μας και τη χρήση του ως πολιτιστικό κέντρο και ως μουσείο της Μητρόπολης. Είμαστε δυναμικά στο πλευρό σας για την υλοποίηση αυτής της θαυμάσιας πρωτοβουλίας σας και θα χαρούμε σύντομα οι κόποι σας να ευοδοθούν για το καλό της τοπικής κοινωνίας μας, αλλά και των χιλιάδων τουριστών επισκεπτών που έρχονται στο Μούρεση. Σεβασμιότατε, καλωσορίσατε στο Μούρεση και θα είναι μεγάλη τιμή, χαρά και για μας να μας επισκέπτεστε τακτικά. Σεβασμιότατε, η τοπική κοινότητα Μουρεσίου και ο Δήμος Αγοράς που εκπροσωπεύεται από τη Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω και εγώ ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μούρεση τις ευχαριστίες για το γεγονός ότι μιλάτε για τη λειτουργία της ενορίας μας με συχνή αποστολή κληρικών. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πενταετή τιμητική διάκριση από μέρος σας στο συγχωριανό μας πατέρα Απόστολο Μαλαμούση και για τη τιμή που το κάνατε να τον διορίσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο Μαγνήτων Κιβωτού. Εμείς εδώ, ως τοπική κοινωνία, θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις το πρόγραμμα που αναδεικνύει τις φυσικές και σπάνιες ομορφιές του πηλίου, την μυθολογία, την ιστορία και τη σύγχρονη ζωή. Επίσης, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρωτοβουλία σας, για τις ενέργειες, για το αρχοντικό ρέτσο. Και εμείς, ως τοπικοί παράγοντες, θα πράξουμε το παν ώστε να υλοποιηθεί αυτό το όραμα για το καλό της κοινωνίας μας. Και πάλι καλωσορίσατε, σεβασμιότητε, χαιρόμαστε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δημητριάδος, Πάτερ Απόστολε, μέλη του Δέλτα Σίγμα Μαγνήτων Κιβωτός, εκ μέρους του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μουρεσιωτών, με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο Μούρεση και σας ευχαριστούμε θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνατε σήμερα να τελέσετε τη Θεία Λειτουργία στο ναό του χωριού μας και να μας δώσετε την ευλογία μας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που εξαιτίας της πανδημίας όλα δοκιμάζονται, οι αντοχές μας, η υπομονή μας και το μόνο μας στήριγμα είναι η Εκκλησία και η πίστη μας. Σεβασμιότατε, σήμερα είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί σε αυτή τη Θεία Λειτουργία έχουμε κοντά μας και τον Αρχιερατικό Επίσκοπο Βαβαρίας, τον ιερέα που αναπτύσσει μεγάλο έργο στη Γερμανία, τον ιερέα που αγωνίζεται κατά του ρατσισμού και της τρομοκρατίας, τον ιερέα που αγωνίζεται για την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων με διαφορετική εθνική και θρησκευτική προέλευση, τον ιερέα που στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τον συγχωριανό μας, Πάτερ Απόστολο Μαλαμούση. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο σύλλογός μας από την ίδρυσή του έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τη Μητρόπολη Δημητριάδος στο κομμάτι της παρουσίασης και της διάδοσης των παραδοσιακών μας χωρών. Έτσι και τώρα, σε ό,τι αφορά τη δράση του φορέα Μαγνήτων Κιβωτός, το μεγάλο μονοπάτι του πηλίου, θέλουμε να γνωρίζετε πως ως σύλλογος θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή σας την προσπάθεια, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο αφορά τη διάδοση και τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προβολή του τόπου μας. Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα ανταμωθούμε να έχουν επανέλθει οι ισορροπίες στη ζωή μας, ο φόβος να έχει εξαφανιστεί και με τις ευλογίες σας και γεμάτη υγεία να διαβούμε όλοι μαζί το μεγάλο μονοπάτι του πηλίου. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα και συγκινούμε και χαίρομαι γιατί είναι ευλογία Θεού να γνωρίζει κανείς στη ζωή του ανθρώπους αξίους,
σημαντικούς και να μπορεί από αυτούς να αντλήσει δύναμη, να έχει παράδειγμα προς μίμηση και να νιώθει ότι στο πρόσωπό τους έχει και αληθινούς φίλους. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο πράγμα στη ζωή μας από το να γνωρίσουμε και να εμπιστευτούμε ανθρώπους που είναι όντως άνθρωποι του Θεού. Στο πρόσωπο του Πατρός Αποστόλου Μαλαμούση, τον οποίον γνώρισα πριν καν έρθω στην Μαγνησία και στο Βόλο και στο Πήλιο, ξέροντας πολλά από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που και αυτός τον υπεραγαπούσε, έχοντας γευθεί την αγάπη του και τη φιλοξενία του εκεί, στον τόπο, στο Μόναχο, όπου κυριολεκτικά στάθηκε άξιος της Ελλάδος, της Μαγνησίας, του Πηλίου και του Μουρεσίου. Γιατί απέδειξε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο σε άνθρωπο όταν έχει ψυχή, καρδιά, πίστη και πολιτισμό μέσα του, να μην καθιερωθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία όπως αυτή της Γερμανίας και μάλιστα του Μονάχου. Άντλησε δύναμη από την παράδοση της πατρίδας μας, τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό και κατόρθωσε να επιβληθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που στο πρόσωπό του γνώρισε και την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Και σήμερα στο Μόναχο, το ξέρετε κι εσείς, αρκεί να πεις «Πατήρ Απόστολος» και όλοι τον γνωρίζουν και στο πρόσωπό του το Μούρεση, το Πήλιο, την Ελλάδα, την Ορθοδοξία. Γιατί ακριβώς κατέθεσε την ψυχή του. Γιατί έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν τον πολιτισμό μας, που είναι η αλληλεγγύη, ο σεβασμός του κάθε ανθρώπου, του κάθε άλλου πολιτισμού, του κάθε ανθρώπου και προσώπου ως ζωντανή εικόνα του Θεού, και χωρίς διακρίσεις κατόρθωσε να σε παρασύρει και όλο τον ελληνισμό που χάρη και στον εκεί επίσκοπο και τους ιερείς που είναι πολλοί από την πατρίδα μας και από την Μαγνησία, λειτουργήσαν για την ενσωμάτωση των Ελλήνων μέσα στο γερμανικό περιβάλλον, ξεπέρασαν προκαταλήψεις και έδωσαν ένα παρόν άξιο που μας κάνει και εμάς να τους θαυμάζουμε και να τους ευγνωμονούμε. Έτσι τον τίμησε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών πριν από 5 χρόνια και η Μητρόπολη μας με τον Χρυσό Σταυρό που φέρει στο στήθος του και στη Θεία Λειτουργία. Και βέβαια όταν ήρθε η ώρα να επιλέξουμε μια δεύτερη φορά αντιπρόεδρο στον πολιτιστικό μας οργανισμό, ήταν όντως μια ευλογημένη στιγμή να του προτείνουμε και να δεχθεί να είναι αυτός αντιπρόεδρος, γιατί αυτό μας τιμά εμάς, όχι αυτόν. Και δημιουργείται και αυτή η γέφυρα που ήδη αναγγέλθηκε μεταξύ του Μονάχου και της πατρίδας μας, της Μητρόπολης μας και του Πηλίου. Και έχοντας και εγώ πατέρα Απόστολε γύρω μου, όπως γνωρίζετε ήδη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αξίους συνεργάτες, κατορθώσαμε να έχουμε αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια μια παρουσία στον πολιτισμό, όπου συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς για να διασώσουμε αυτό, την ευλογία του Θεού του τόπου μας, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του. Και είναι το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου, κάτι που ομολογώ και εγώ στην αρχή αναρωτήθηκα τι ακριβώς σημαίνει, όμως σιγά σιγά μοιήθηκα στην ιδέα, εγκολπώθηκα την πρόταση και να ότι με τη χάρη του Θεού ελπίζω σύντομα να σας καλέσουμε μέσα στο φθινόπωρο να κάνουμε τα εγγένεια της σηματοδοτήσεώς του, της λειτουργίας του. Θα είναι κάτι που βεβαίως για να το διανύσουμε θα χρειαστώ και άλλες τέτοιες γλίτσες, γιατί στη μεγάλη του έκταση θα θέλει περίπου 11 ημέρες για να το διανύσει κανείς και μάλιστα με καλό βάδιν, που δείχνει όμως τη σημασία που αποκτά, γιατί φυσικά κανείς θα επιλέξει ποιο μέρος θα διανύσει, πού θα διανυκτερεύσει και θα γίνει ένα σημείο που θα ελκύει από όλο τον κόσμο ανθρώπους που σήμερα στην εποχή μας θέλουν να επισκέπτονται τόπους για να περπατήσουν και να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο το φυσικό περιβάλλον. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, έχουν γραφεί, υπάρχουν δημοσιεύματα, θα υπάρξουν και άλλα. Ήδη πλέον η μελέτη κατατέθηκε, το έργο ξεκινάει και ελπίζουμε γρήγορα στα εγγένειά του. Και χαίρομαι αν γίναμε κι εμείς και σταθήκαμε αφορμή για να έχει και αυτό το δώρο το Πήλιο, που από μόνο του είναι ένα δώρο του Θεού σε όλους μας. Σε ό,τι αφορά το κτίριο, το γνωστό, οι προσπάθειες έγιναν. Δυστυχώς η πανδημία ανέκοψε την ολοκλήρωση. Αλλά εδώ συμβαίνει, πατέρα Απόστολε, να έχουν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έναν άνθρωπο δίπλα μου, συμπατριώτη τους και συγχωριανό τους, το νομικό σύμβολο της Μητροπόλεως που μαζί έχει ταλαιπωρηθεί ο ευλογημένος 23 χρόνια τώρα, για να ανταπεξέλθουμε σε τεράστιες δυσκολίες μαζί με τη σύζυγό του που είναι και
στην περιφέρεια πλέον σύμβουλος και ο ίδιος θα φροντίσει. Άρα, να ξέρετε να ρωτάτε και τον κύριο Μιχάλη Βασιλικό από εδώ και πέρα, όχι μόνο εμένα, για να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του, ώστε να φέρουμε εις πέρας κάτι που έχει ευοδοθεί εν μέρη. Νομίζω ότι είναι στο τελικό στάδιο, αν και εφόσον φύγουμε από αυτή την κατάσταση, όπου δεν μπορούμε ακόμα να επικοινωνήσουμε διαζώσεις με ανθρώπους που θα πρέπει να το φτάσουμε κάπου. Και βεβαίως από εκεί και πέρα θα αντλήσουμε και θα βρούμε τρόπους να φτάσουμε στην πλήρη αξιοποίησή του, τουλάχιστον ανθρωπίνως όσο είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Πατέρα Απόστολε, θέλω να σας δώσω κάτι μαζί σας να πάρετε, την Παναγία την Ξενιά με όλους τους Αγίους μας, σε έναν σύγχρονο τρόπο έκφρασης, ώστε να έχετε πάντοτε τη χάρη της, την ευλογία, να προσεύχεστε για όλους μας και εκεί. Και βεβαίως να δώσω και στους εκπροσώπους από μια μικρότερη εικόνα, μένα αλλά με την Παναγία, και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και στο Τοπικό Σύμβουλο και στον Πολιτιστικό Οργανισμό, με την υπόσχεση ότι σύντομα θα ξαναχορέψετε επιτέλους και θα δοθεί η δυνατότητα να ξανακάνουμε τα μεγάλα μας πανηγύρια που δυστυχώς θα έχουμε στερηθεί όλο αυτό το καιρό. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία. Συνεχίστε να συγκροτείτε αυτή την όμορφη εκκλησιαστική κοινότητα. Οι πατέρες από το ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου σας εξυπηρετούν και χαίρομαι ότι είναι άξιοι της αποστολής και ξέρετε, μου λένε τα καλύτερα λόγια για τη φιλοξενία, για την αγάπη. Είναι ένας έμεσος τρόπος να λύνουμε προβλήματα. Μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε και μόνιμο ιερέα. Όσο όμως χρειάζεται, οι πατέρες θα εξυπηρετούν, αλλά σας αγαπούν τόσο πολύ που σχεδόν έχετε γίνει παράρτημα της Μεταμορφώσεως. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι και αυτοί οι οικογενειάρχες, οι δύο εφημέροι, εκτός από τον πατέρα Σεραφείμ. Και η δυνατότητα φιλοξενίας τους δίνει και αυτόν μια χαρά, ότι έρχονται εδώ, προσφέρουν αλλά και απολαμβάνουν. Έτσι κάπως λειτουργούμε με τους εθελοντές μας, με αυτούς που έρχονται αμυστοί και προσφέρουν υπηρεσίες. Πατέρα Απόστολε, με τη χάρη του Θεού δεν στερούμε καμία θεία λειτουργία από θυσιαστήριο, γιατί και νέα παιδιά ήρθαν κοντά μας και άνθρωποι προσφέρθηκαν. Εύχεστε και προσεύχεστε να μπορέσουμε έτσι να πορευτούμε και στα επόμενα χρόνια. Έχετε ανοίξει μεγάλη παράδοση ιεροσύνης και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Θέλω σε όλους να ευχηθώ υγεία και δύναμη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα στην εκύκλειο της Συνόδου. Όλοι μαζί, αδελφοί μου, δίνουμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη μάχη αντιμετωπίσεως της πανδημίας. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να μας διχάσει, σε κανέναν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για ίδιον όφελος. Είναι σεβαστές όλες οι απόψεις και οι σκέψεις και οι ιδέες, αρκεί να λειτουργούν μέσα στο πολίτευμά μας, να μην θέλουν να επιβληθούν με άλλους τρόπους, αλλά και όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη έχουν και αυτοί οι οικογένειες. Και θα πω κάτι απλό, πατέρα Απόστολε, που το είπα και σε μια συνέντευξη. Όλοι οι επιστήμονες και οι ιατροί που συγκροτούν αυτή τη στιγμή την Επιστημονική Επιτροπή και συστήνει τον εμβολιασμό, ήταν οι γιατροί και είναι που τους ξέρουμε, που πολλούς εξ αυτών τους επισκεφθήκαμε στα ιατρεία τους, που τους εμπιστευθήκαμε απόλυτα μέχρι τώρα. Γιατί τώρα αρνούμεθα αυτή την εμπιστοσύνη? Είναι και αυτοί οι οικογενειάρχες, έχουν ευθύνη και μας λένε αυτός είναι ο τρόπος. Συμβουλέψου τον γιατρό σου και προχώρησε. Είναι αυτό κάτι που ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να ανατρέπεται και η ζωή να θεωρείται θάνατος και ο θάνατος ζωή? Όχι. Το είπε σωστά ο Αρχιεπίσκοπος. Εδώ είναι το εμβόλιο με τη ζωή και εκείνο ο θάνατος. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα όμως, με συνέχεια ενότητα, είπα και κάτι ακόμα και με αυτό τελειώνω. Εγώ όμως δεν θα ξεχωρίσω τους ανθρώπους μέσα στο ναό. Σε αυτό δεν θα βάλω ποτέ διαχωριστικό. Ο ναός είναι και για την ψυχή και για το σώμα. Θα σταθούμε όμως πάντοτε όπως και εσείς σήμερα και σας ευγνωμονώ. Με όλα τα μέτρα που επιβάλλονται, γιατί? Για να προστατεύσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας και τους άλλους. Είναι μεγάλη ευθύνη μας, πατέρα Απόστολε, για τους αδελφούς μας, για τους άλλους, για τον κάθε άλλον, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εργασία μας, στο περιβάλλον μας, στην παρέα, όπου και αν βρισκόμαστε. Εάν ήταν μόνο για μένα, μπορώ να πάρω οποιαδήποτε απόφαση για τον εαυτό μου τυχόν. Όταν αφορά όμως και τους άλλους, είμαι υποχρεωμένος να λάβω κάθε μέτρο για να μην σταθώ εγώ αφορμή είτε να πονέσουν είτε πολύ περισσότερο να οδηγηθούν και στο θάνατο. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και του χρόνου να είμαστε απελευθερωμένοι εντελώς και να είμαστε εδώ για να γιορτάζουμε ακόμη πιο ελεύθερα, να έχουμε πάλι τον Πατέρα Απόστολο και την Πρεσβυτέρα του μαζί και να χαιρόμαστε να τους βλέπουμε και να έχουμε και εμείς τη χαρά της κοινωνίας μαζί τους.
του Κυρίου δεηθούμεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τα τοπικά προϊόντα. Έτσι σήμερα, αφού έχουμε και μετάδοση τηλεοπτική από το Άστρα, διαφημίζονται και τα προϊόντα σας και του τόπου σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Παναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιώσεων και Παρεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, εις και την κοίμηση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να ανακοινώσουμε στην αγάπη σας ότι με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, αλλά και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, εν ώψη της εορτής της Μεταμορφώσεως στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, από την Δευτέρα 2 του μηνός Αυγούστου έως την Κυριακή 8 του μηνός Αυγούστου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας θα μας φέρει από την Αργολίδα, όπου θα επισκεφθεί, τα λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, για να τα προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευλογία και την χάρη του Αγίου Λουκά. Έτσι λοιπόν έχει καταρτιστεί ένα πλούσιο λατρευτικό πρόγραμμα όλες τις ημέρες, με αποκορύφωμα την ημέρα και την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Και θα κλείσουν αυτές οι εκδηλώσεις, όπως και θα ανοίξουν. Τη Δευτέρα 2 του μηνός 7 η ώρα ο Σεβασμιότατος θα μας φέρει τα λείψανα και την Κυριακή θα λειτουργήσει στο Ναό της Μεταμορφώσεως 8 του μηνός, όπου και αμέσως μετά τα λείψανα θα αναχωρήσουν και πάλι για την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος. Ο ιερός μας ναός της Μεταμορφώσεως θα είναι ανοιχτός από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, για να μπορείτε όλοι όσοι θέλετε να προσκυνήσετε τα λείψανα του Αγίου Λουκά και να λάβετε την χάρη του και την ευλογία του. Ευχαριστώ και τους ιεροψάλτες, τον πρωτοψάλτη από τον Άγιο Κωνσταντίνο που είχε τη χαρά να έρθει σήμερα κοντά μας. Να τον συγχαρούμε και για την ανάληψη καθηκόντων. Έγινε πρόεδρος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, πατέρα Απόστολε. Είναι νέα παιδιά που διαδέχονται μεγάλους δασκάλους, αλλά συνεχίζουν ένα σπουδαίο έργο. Θα γίνουν και αυτοί μεγάλοι δάσκαλοι και σπουδαίοι ιεροψάλτες. Να εύχεστε και να προσεύχεστε. Και κυρίως τα νέα μας παιδιά που είναι πάντοτε κοντά τους. Ευχαριστώ και τον ιεροψάλτη του ναού. Δεν τον υποτιμούμε καθόλου, αλλά σήμερα ήρθαν μεγάλες ενισχύσεις για μεγάλη γιορτή. Και ξέρω ότι χαίρεστε κι εσείς μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διευθυντά την πάντα μας. Καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους.